και κειμένες, αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αγαπητά μέλη του Συνδέσμου Εξαρτηταίων, κύριες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση για την αναγγελία ίδρυσης της επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας στις μικρασιατικές σπουδές του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κύριο Στέλιο Αγγελούδη, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρίτανη, κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή την αίθουσα που όπως αντιλαμβάνεστε είναι ο χώρος όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν την πόλη από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχουν τον τελευταίο καιρό πολλές ευχάριστες στιγμές, οι οποίες ευχάριστες στιγμές έχουν να κάνουν και με θέματα που δεν σχετίζονται με τα καθιερωμένα ή τα καθημερινά προβλήματα που πρέπει να λύνουμε στην πόλη. Ένα τέτοιο είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα υπογράφεται αυτή η προγραμματική σύμβαση. Θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη. Προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ στερεότυπες εκφράσεις όταν πρόκειται για πολύ ουσιαστικά θέματα που αντιπροσωπεύουν κάτι πολύ πιο βαθύ, κάτι πολύ πιο δυναμικό από την υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης. Γι' αυτό πολύ σύντομα θέλω να κάνω μια αναφορά σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι και στενοί προσωπικοί μου φίλοι και αισθάνομαι δύο φορές περήφανος για την πρωτοβουλία που έχουμε πάρει. Θέλω να ξεκινήσω από την αγαπημένη μας την κυρία Ντενίση, η οποία είχε την ιδέα μαζί με τον καλό μου φίλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, τον Σίμω Διαμαντίδη, να γίνει αυτή η έδρα μικρασιατικών σπουδών. Και επειδή όλες οι καλές ιδέες, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιμή μου και Σίμω, ιδιαίτερα όλες οι καλές ιδέες γίνονται ακόμα καλύτερες όταν αρχίζουν να υλοποιούνται, εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον άλλο καλό μου φίλο από πολύ παλιά, τον κύριο Κατρανίδη, τον Πρίτανη, ο οποίος αγκάλιασε αυτή την ιστορία, η οποία όμως δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν δεν υπήρχε ο εθελοντισμός και η γενική χορηγία τεσσάρων καλών φίλων, του κυρίου Μπίκα, του κυρίου Μασούτη και του κυρίου Μιλωνά. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα βήμα όχι μόνο μιας τυπικής διαδικασίας παραγωγής πανεπιστημιακής γνώσης, αλλά είναι ένα βήμα που αναφέρεται στο εθνικό μας κεφάλαιο. Είναι ένα βήμα που δημιουργείται, που σχετίζεται με την πατρίδα, που σχετίζεται με τις χαμένες πατρίδες, που σχετίζεται με αυτό που χάθηκε, που δεν ήταν μόνο οι περιοχές εκεί, αλλά ήταν ένας πολιτισμός που κράτησε χιλιάδες χρόνια όρθιο αυτό που λέμε ελληνισμός. Αυτόν τον ελληνισμό που οι νεότεροι Έλληνες μερικές φορές κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεχάσουν και το περιεχόμενό τους ως παιδευτικό υλικό, αλλά και ως πολιτισμό. Και για αυτό το λόγο αισθάνομαι ότι σήμερα, κυρίες και κύριοι που συμμετέχετε σε αυτήν την πρωτοβουλία, επιτελείτε ένα πολύ μεγάλο εθνικό έργο. Γιατί μπορεί να έχουμε επιστημονική γνώση και έργο μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, αλλά αυτό που θα μένει είναι η αναφορά σε αυτό που για κάποιους μπορεί να νομίζουν ότι έχει χαθεί, αλλά για μας είναι υποχρέωσή μας να το κρατήσουμε σαν άσβεστη παρακαταθήκη. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να σας πω ότι
τέτοιες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις τιμούν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σύντομα να δούμε και τους καρπούς αυτής της πρωτοβουλίας στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας έχουν ενημερώσει ότι σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο Υφυπουργός Εσωτερικών. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο τώρα να χαιρετήσει την εκδήλωση στον βουλευτή Α Θεσσαλονίκης και Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη. Παρήλυ. Σεβασμιότατε, κύριε συνάδελφε στη Βουλή, κύριε Πρίτανη, εκπρόσωποι της Αστυνομικής Αρχής Στρατηγέ, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, αγαπητέ Πρόεδρε, φίλησή μου, αγαπητέ Μιμή, κυρίες και κύριοι. Είναι μια μεγάλη μέρα η πρωτεύουσα της Μακεδονίας για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για την ακαδημαϊκή κοινότητα, για τους χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτρες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για τα προσφυγικά σωματεία και όλους όσοι αγωνίζονται να διασώσουν την ιστορία και τον πολιτισμό των αημίστων μικρασιατών προσφύγων και του ελληνισμού της Ανατολής. Χαιρετίζω την αναγγελία της ίδρυσης επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας στις μικρασιατικές σπουδές και συγχαίρω μέσα την καρδιά μου θερμά όσους συνέβαλαν. Συγχαίρω τη διοίκηση του ΣΕΒΕ και τις 5 δωρήτριες εταιρείες για την πολύτιμη συμβολή τους στο να δημιουργηθεί μια σημαντική κυβωτός εθνικής μνήμης, αλλά και συνεχούς επιστημονικής έρευνας, μετουσιώνοντας σε πράξη το οφειλόμενο χρέος προς τον μικρασιατικό ελληνισμό. Χρέος που συναντά τις μνήμες για την πιο βαριά συμφορά της νεότερης ιστορίας του έθνου μας, δύο μήνες μετά τον εορτασμό στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρας εθνικής μνήμης, της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Είμαστε περήφανοι που με την πρωτοβουλία αυτή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για πρώτη φορά με κρασιατικές σπουδές εισέρχονται εστιασμένα στην ελληνική τετοβάθμια εκπαίδευση για να μελετήσουν καλύτερα οι νέοι ιστορικοί την ιστορία της Μικράς Ασίας. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να δούμε την πραγματικότητα κατάματα και να μην φοβόμαστε να τη λέμε. Να δούμε δηλαδή τις ιδιοθείες, τις λαϊλασίες, τους εμβρισμούς που είχαν στόχο την εκδίωξη των Ελλήνων από τη γη των προγόνων τους. 1,5 εκατομμύριο ψυχές που κατέφυγαν κατατρεγμένοι στη μάνα πατρίδα, που ρίζωσαν και πρόκοψαν στη γη της Μακεδονίας. Η μακρυσιατική καταστροφή συνιστά ίσως το μεγαλύτερο τραύμα του πρόσφατου παρελθόντος μας. Η ενσωμάτωση όμως των προσφύγων στον εθνικό μας κορμό αποτελεί μάλλον το κορυφαίο ειρηνικό επίτευγμα του ελληνικού κράτους, έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε χρέος να μην ξεχάσουμε, να εισαγωγικά, να μην σβήσουμε ένα κομμάτι από το μέλλον, σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, κλείνοντας εισαγωγικά, όπως έγραψε ο Σεφέρης. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι επιτακτικά αναγκαίο στις μέρες μας. Εθνική ομοψυχία και αυτοπεποίθηση ενότητα του ελληνισμού και εγρήγορση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Αυτά συνθέτουν τον σύγχρονο πατριωτισμό που δίνει τον δρόμο για την ανάπτυξη και την πρόοδο της πατρίδας μας, για την περηφάνεια και τη δύναμη του απανταχού ελληνισμού. Θερμά συγχαρητήρια για τη σημαντική πρωτοβουλία σας που κρατά ζωντανές τις μνήμες της Μικρασίας, η οποία, όπως έγραψε η Ελένη Γλίκα Τσαβελέρ, σημάδεψε τις τύχες του ελληνισμού με ανεξίτηλο τρόπο ως καρδιά της παντοτινής ρωμιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλείται ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής κύριος Τηλιανός Κατρανίδης, να εκφωνήσει την εναρτήρια ομιλία του. Κύριε Γενική Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, κύριε Εκπρόσωπε της Περιφέρειας, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Αμορίου, Εκπρόσωπε του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πανοσολογιότατε Εκπρόσωπε του Πανεγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκη Φιλοθέου, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Νέα Πόλεως και Σταυροπόλεως, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριε Πρόξενε, κυρία Πρόξενε, εκπρόσωποι των Ενώσεων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι άλλων θεσμών της πόλης μας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είμαι σήμερα εδώ με πολύ μεγάλη χαρά. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι βρίσκεστε σήμερα μαζί μας για να συμμετάσχετε σε μια εκδήλωση πραγματικά ξεχωριστή για τον θεσμό που εκπροσωπώ για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οι χαιρετισμοί που απίθυναν οι προλαλήσαντες έδωσαν ένα πρώτο στίγμα και περιέγραψαν το βαρισίμα της πρωτοβουλίας. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Τα θερμά τους λόγια στη σημερινή εκδήλωση μας τιμούν ιδιαίτερως. Κυρίες και κύριοι, ο λόγος που συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στο φιλόξενο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι γνωστός. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δια του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, αποκτά την πρώτη του επώνυμη έδρα, οικονομικά στηριζόμενη από 5 επιχειρήσεις δωρητές, υπό τη σκέπη του Συνδέσμου Εξαγωγή Εμπορίου Ελλάδος. Το γεγονός αυτό είναι από τη φύση του σημαντικό. Ενισχύει καθοριστικά την εξωστρέφεια του Ιδρύματός μας, αλλά και την αλληλεπίδρασή του με τους παραγωγικούς φορείς και την κοινωνία. Όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας ευρύτερα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ολόκληρης της χώρας. Είναι γνωστό, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης, ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εδώ και χρόνια πρωτοπορεί στον τομέα της διασύνδεσης του με την αγορά, έχοντας αναπτύξει εξαιρετικές σχέσεις με τους παράγοντες της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Όμως, πρέπει να τονίσω, πρέπει να πω ότι σήμερα με αυτή την πρωτοβουλία προχωράμε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Εξαγγέλνουμε την ίδρυση μιας έδρας στο Πανεπιστήμιό μας, στο γνωστικό χώρο της ιστορίας και του πολιτισμού, για την ευρεία έννοια, με ιδιωτική χρηματοδότηση 5 μεγάλων δωρητριών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή της ιδιωτικής χρηματοδότησης αποτελεί για μας ψήφο εμπιστοσύνης στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και μια απτή απόδειξη υψηλού αισθήματος κοινωνικής εταιρικής ευθύνης από τις δωρητρίες επιχειρήσεις. Ο τρόπος χρηματοδότησης της έδρας, η κίνηση αυτή δηλαδή, είναι ένα βασικό σημαντικό χαρακτηριστικό που καθιστά τη σημερινή εκδήλωση ξεχωριστή. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει όμως ένα δεύτερο στοιχείο, πρέπει να πω, πέρα με αυτόν, που ξεπερνά, αν θέλετε, τη σημασία του πρώτου και αναφέρεται στο ίδιο το αντικείμενο της έδρας. Όπως είδατε στον πλήρη τίτλο της, είναι «Επώνυμη έδρα διδασκαλίας και έρευνας στις μικρασιατικές σπουδές». Η Μικρασία για μας τους Έλληνες δεν είναι απλά μια γεωγραφική περιοχή. Είναι η ιστορία και ο πολιτισμός αιώνων που άνθησε στην Ιωνία Γη, ένας πολιτισμός που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες όταν καταδιωγμένοι κατέφυγαν στη μητέρα πατρίδα, συνδιαμορφώνοντας τον σύγχρονο πολιτισμό της. Η Μικρασία είναι μέρος της συλλογικής μας μνήμης και η καταστροφή της ένα από τα βαθύτατα συλλογικά τραύματα της ιστορίας μας. Το επιβεβαιώνουν τα λόγια του Άγγελου Σικελιανού. Η Ιωνία δεν χάθηκε, η Ιωνία ζει. Ο χαμένος της προαιώνιος πολιτισμός υπάρχει. Μας τον έφερε το δράμα το φρικτό της ιστορίας. Μας τον έφερε η προσφυγιά κοντά μας. Έτσι λοιπόν έναν αιώνα και δύο χρόνια από την τελευταία σκηνή του μικρασιατικού δράματος,
ή αν θέλετε ακριβώς ένας αιώνας από την ανταλλαγή των πληθυσμών, οι μνήμες παραμένουν ανεξίτηλες. Πολύ περισσότερο στους απογόνους των προσφύγων. Πολλοί από τους οποίους είμαστε σήμερα εδώ. Η μελέτη συνειπώς για τη Μικρασία είναι ένας αναστοχασμός για την εθνική συλλογική μας ταυτότητα, την οποία διαμόρφωσαν οι εκπατρισμένοι δικοί μας, μεγάλο μέρος των οποίων μετά την Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία. Έτσι, η ίδρυση έδρας Μικρασιατικών Σπουδών στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την προσφυγωμάδα Θεσσαλονίκη, απαντά σε ένα χρόνιο και επιτακτικό αίτημα. Αποτελεί δικαίωση όσων επί χρόνια αγωνίζονται να μην σβήσουν οι μνήμες και να μην χαθούν τα πολύτιμα τεκμήρια εκείνης της περίοδου. Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η έδρα συνιστά μια σημαντική γέφυρα, επιστημολογική και επιστημονική, για τα αντικείμενα που ήδη θεραπεύει το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, με πεδίο αναφορά στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη από τη μια και τη Μέση Ανατολή από την άλλη. Η έδρα θα καλύπτει ένα μεγάλο μέρος επιστημονικών αντικειμένων, όχι μόνο γύρω από τη γεωπολιτική διάσταση της Μικράς Ασίας, αλλά και την θρησκευτική, ιστορική, εθνολογική και πολιτιστική της κληρονομιά, συνιστώντας συνεπώς μια πολυεπίπεδη επιστημονική προσέγγιση του μικρασιατικού χώρου. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά θεωρώ μεγάλη τιμή και για μένα προσωπικά και ιδιαίτερα για τους αντιπριτάνες του Πανεπιστημίου, πρέπει να τους αναφέρω, που γίνεται πραγματικότητα σήμερα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η επώνυμη έδρα μικρασιατικών σπουδών. Για την τιμή αυτή, οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τόσο τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος και τις δύο Πασαλφαέθλων, Σημεώνα Διαμαντίδη, όσο και τους καταξιωμένους επιχειρηματίες Γεώργιο Μιλωνά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Αλουμίλ, Δημήτρη Κυπαρίση, διευθύνοντα σύμβουλο της Optima Bank, Γιάννη Μασούτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, Γιώργιο Μπίκα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μπίκας ΑΕ, που δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το ελπιδοφόρο ξεκίνημα, το οποίο πιστεύω θα γίνει πρότυπο και λαμπρό παράδειγμα για αντίστοιχες μελλοντικές προσπάθειες. Μαζί τους θα υπογράψουμε σε λίγη ώρα το μνημόνιο συνεργασίας που θα οδηγήσει στην ίδρυση και λειτουργία της έδρας. Τις εξαιρετικά θερμές μου ευχαριστίες θέλω να εκφράσω στην ηθοποιό, συγγραφέα και ιστορικό, Μιμή Ντενίση, η οποία είχε την αρχική ιδέα και έμπνευση για την δημιουργία του Πασχαλίου. Για να μείνει άσβεστη η μνήμη και ζωντανή η γνώση για τη Μικρασία, τους ανθρώπους της και τον πολιτισμό της. Ευχαριστώ επίσης τη διαπρεπή συνάδελφο ιστορικό βυζαντινολόγο και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, κυρία Ελένη Γκλίκα Τζαρβεβέρ, που μας έχει κάνει εξαιρετική τιμή να συμμετάσχει, θα το δείτε σε λίγο, έστω και εξ αποστάσεως, στη σημερινή εκδήλωση. Την τιμή ασφαλώς μοιράζομαι και με όλα τα μέλη της διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανέφερα προηγουμένως ο αντιπριτάνης, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, αλλά και με τους επικεφαλείς της σχολής και του τμήματος, τον Κοσμήτορα, καθηγητή Σαρτζεντάκη και τον πρόεδρο Δημήτρη Κρικυλή, καθώς και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στη δημιουργία τους. Επίσης, οφείλω θερμές ευχαριστίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης, προσωπικά στον Δημάρχο, αλλά και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρο Βούλια για τη βοήθειά του με την παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν για μας πραγματικά σημαντικό και ιδιαίτερα συμβολικό αυτή η εκδήλωση να γίνει εδώ και όχι κάπου αλλού. Γιατί σηματοδοτεί πολλά πράγματα για την πόλη, για την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και για όλη τη χώρα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που πετύχαμε να κάνουμε εδώ σήμερα αυτή την εκδήλωση. Φυσικά δεν μπορώ να παραλείψω τέλος να ευχαριστήσω τον καταξιωμένο συνάδελφο καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Δημήτρη Σταματόπουλο, σε ευχαριστώ Δημήτρη, ο οποίος προθυμοποιήθηκε και σε λίγο θα μας παρουσιάσει την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του με τίτλο «Από το Ήλιον στη Σμύρνη, η Μικρά Ασία από τη Μακρά στη Βραχία ιστορική διάρκεια». Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθησή μου πως την προσπάθεια που σήμερα ξεκινάμε θα έχουμε αρρωγούς, την πολιτεία και την εκκλησία, τα δραστήρια προσφυγικά σωματεία, αλλά και όσους φορείς, ιδιωτικούς και κρατικούς, ασχολούνται με το θέμα, όπως για παράδειγμα
το εμβληματικό κέντρο μικρασιατικών σπουδών. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους ακόμα μια φορά που σήμερα τιμάτε εδώ με την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας και κλείνω διατυπώνοντας ξανά την πίστη μου ότι θα φανούμε αντάξιοι όλοι μας του σοβαρού έργου που σήμερα ξεκινάμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Παρακαλείται ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων, κύριος Σημεών Διαμαντίδης, να εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία. Λίγο αν θέλεις να βάλω. Άμα θέλεις να βάλω, δεν θέλω να βάλω. Κύριε Γενική Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Καλαφάτη, κύριε Βουλευτές, κύριε Καράβουλο, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Περιφερειάρχα Πολιτισμού και Αθλητισμού Χριστό Μήτα, σεβαστέ Πατέρα Επίσκοπε Αμορίου και ηγούμενο της Μονής Πατάδων, εκπρόσωπε του Πολιτικού Πατριάρχου, κύριε Βαρθολομαίου. Παρασοβολιώτατε Αρχιμανδρίτη της κύριας Διαφά, εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριε Φιλοθέου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριε Βαρνάβα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαρίας, κύριε Ιουστίνα. Κύριε και κυρία εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρίες και κύριοι πρόξενοι, κύριε Γενική Επιθεωρητή της Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, στρατηγική κύριε Κουλούμπαση, κύριε εκπρόσωποι του Γάμα Σώματος Στρατού, κύριε εκπρόσωποι του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κύριε εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τροχείας Θεσσαλονίκης, κύριε Πρίδαλη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κύριε Αντιπριτάνης και Κοσμήτορες του ΠΑΜΑΚ και του ΑΠΙΘΙΤΑ, κυρίες και κύριοι καθηγητές του ΑΠΙΘΙΤΑ και του ΠΑΜΑΚ, κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κύριε Πρόεδρε Επιμελητηρίων, κύριε Πρόεδρε και Γενική Διευθυντή του ΚΕΠΑΝΕΛ, κυρία Ντενίση, βλέπω και τον Δήμαρχο Εθεμαϊκού, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση, μια εκδήλωση με ξεχωριστό συμβολισμό και σπουδαιότητα. Βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την είδηση της επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας στις μεθεσσαλικές σπουδές στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι μια στιγμή που ενισχύει το ακαδημαϊκό δυναμικό της χώρας μας και ανοίγει νέους ορίζοντες στη μελέτη της πλούσιας πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Μικράς Ασίας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και για τον επιχειρηματικό κόσμο, τον οποίο ο ΣΕΔ, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, εκπροσωπεί πάντοτε με αφοσίωση. Ο ΣΕΔ είναι ο μεγαλύτερος φορέας προώθησης εξωστρέφειας και πανελλαδικής ενέργειας πλέον της χώρας, στηρίζει στεναρά τέτοιες ενέργειες που αναβαθίζουν το επίπεδο της παιδείας και της έρευνας στη χώρα μας. Ο σύνδεσμός μας είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από 800 εταιρείες, με συνολικό κύκλο εργασιών περίπου 40 δισεκατομμύρια, 80.000 εργαζόμενους και 25 δισεκατομμύρια εξαγωγών, που αντιστοιχούν σε άλλο το 50% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδος. Αυτή η δυναμική μας δίνει τη δυνατότητα να στηρίζουμε δράσεις που προωθούν την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη γνώση. Η είδηση της επώνυμης έδρας μικρασιατικών σπουδών δεν είναι απλώς μια ακόμα ακαδημαϊκή πρωτοβουλία. Αντιπροσωπεύει την ανάγκη για τη διατήρηση της συλλογικής μας μνήμης, τη μελέτη και την κατανόηση των γεγονότων που διαμόρφωσαν τον εθνικό και πολιτιστικό μας χαρακτήρα, και μέσα από αυτή την έδρα επιδιώκουμε να αναβαθύνουμε στην έρευνα, στη μελέτη της ιστορίας, της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού της Μικράς Ασίας, φέρνοντας στο φως γνώσεις που ενισχύουν τα αυτοκρατά μας και ενδυναμώνουν τις σχέσεις μας με τη σύγχρονη διεθνή κοινότητα. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα καθοριστικό σταθμό. Στο πρόσωπο αυτών των εταιριών βλέπουμε την ουσία της συνεργασίας, εμείς στο ΣΕΔ είμαστε πάντοτε υπέρ της συνεργασίας, μεταξύ της υπεργειωτικότητας και της ακαδημαϊκής έρευνας, δύο τομέων που μπορούν να συνυπάρξουν και να συνδημιουργήσουν. Η δέσμευση αυτών των εταιριών να επενδύσουν στην παιδεία και την έρευνα είναι παράδειγμα προς θύμιση, που υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας και της έμπρακτης στήριξης στη γνώση. Η επιλογή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη φιλοξενία αυτής της έδρας δεν είναι τυχαία. Το Πανεπιστήμιο διακρίνεται για τη δυναμική του παρουσία στον χώρο των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών και η νέα έδρα έρχεται να προσθέσει περαιτέρω βαρύτητα στο ερευνητικό και διδακτικό του έργο.
Είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης για νέους επιστήμονες και ερευνητές, προσφέροντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για να εξερευνήσουν τα πολυδιάστατα ζητήματα της Μικράς Ασίας. Εκ μέρους του ΣΕΔΕ, θα ήθελα να εκφράσω τη δέσμευσή μας για τη συνέχιση της στήριξης τέτοιων αξιόλογων πρωτοβουλειών. Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο που θα θυμόμαστε με υπερηφάνεια ως παράδειγμα το τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνδυάζουμε τις δυνάμεις μας στο επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και κοινωνικό τομέα. Η ιδέα, το όνειρο της Ελένης Γλίκα Τζερβελέρ, η κυρία Μιμή Δενίση που έκανε ιδέα, η κυρία Μιμή Δενίση, ηθοποιός, συγγραφέας και ιστορικός, η οποία μου το μετέφερε όταν παραβρέθηκα μαζί με τη σύζυγό μου σε μια βράδευση της κυρίας Δενίση στο εξωτερικό. Εγώ μέχρι τότε δεν γνώρισα την κυρία Μιμή Δενίση. Την ήξερα μόνο μέσα από τα σπουδαία έργα της και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Όμως, με ενέπνευσε αμέσως ο τρόπος που μου το μετέφερε, άρα και το θέμα της ενόχου έδρας. Και της είπα αμέσως ότι θα το κάνουμε πράξη με τη βοήθεια πάντοτε των μελών του ΣΕΔΕ. Έτσι, απευθύνθηκαν στον πρώην Πρίτανη και καθηγητή κ. Χατζηδημητρίου Γιάννη, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια είναι μέρος του διοικητικού μας συμβουλίου του ΣΕΔΕ. Ο κ. Χατζηδημητρίου μετέφερε την πρότασή μας στον Πρίτανη, τον Μάρκο κ. Καλανή, ο οποίος με χαρά το δέχτηκε και έτσι αρχίσαμε να οργανώνουμε την υλοποίηση της ιδέας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη συνεργασία, καθώς και τις δωρητρίες εταιρείες που ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αυτή την πρωτοβουλία. Και συγκεκριμένα την εταιρεία Αλουμίν ΑΕ, τον κύριο Μιρονά Γιώργο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Αλουμίν και επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Την τράπεζα Optima Bank, τον πρόεδρο της κύριο Τανισχύρη και άρχοντα του Οικονομικού Πατριαρχείου, αλλά και τον κύριο Κυπαρίση Δημήτριο, διευθύνοντα σύμβουλο της Optima Bank. Την εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ και τον πρόεδρο και διευθύνοντα τον κύριο Μασούτη Ιωάννη και πρόεδρο της Σχετικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Την εταιρεία Πίκα ΑΕ και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του κύριο Πίκα με εκλογή από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Βέλγιας και πρόεδρο του ΚΕΠΑΝΕΜ. Και ευχόμαστε την εκλογή και στο Εμπορικό και Μηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών του Λίγου Τσίχου. Επίσης και την εταιρεία Δίο μας. Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί την αρχή μιας γόνιμης σχέσης που θα συμβάλλει στην πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας και την ανάπτυξη ενός νέου δυναμικού πεδίου σπουδών. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υφυπουργέ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να σας παρακαλέσω να εκφωνήσετε το δικό σας χαιρετισμό, να διακόψω τη ροή. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, κύριος Κωνσταντίνος Μπιλέκας. Κύριε Κύριες, την ευχή σας, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι Θεσσαλονικής και όχι μόνο Βόρειο-Ελλαδίτες που είστε εδώ, καταρχήν να πω ότι δεν υπάρχει πιο ιδανικός, θα έλεγα, τόπος για να δημιουργηθεί μια έδρα μικρασιατικών σπουδών από τη Θεσσαλονίκη. Αφού πολύ δίκαια η Θεσσαλονίκη μας αποκλήθηκε προσφυγωμάνα πόλη, γιατί δυστυχώς μετά τη μεγαλύτερη εθνική καταστροφή την οποία υπέστη το έθνος μας μετά την εκστρατεία του 19-22, μιλώ για την μικρασιατική καταστροφή, ένα πολύ μεγάλο μέρος των πληθυσμών, των αδελφών μας, που ήταν στις πατρογονικές τους εστίες, αναγκάστηκε διωγμένο να βρει νέα στέγη στη Μητροπολιτική Ελλάδα, στο Εθνικό μας Κέντρο, εδώ και βεβαίως στην Θεσσαλονίκη, όπου πολλές περιοχές της πόλης μας είναι καθαρά προσφυγικές. Μιλώ για την Καλαμαριά, Σεβασμιώτατε, μιλώ για την Τούμπα, μιλώ για την Νεάπολη, μιλώ για τόσες περιοχές που πραγματικά, αν δει κανείς το χάρτη, μετά το 23-24 αλλάζουν, διαμορφώνουν διαφορετικά την φυσιογνωμία της πόλης. Και βέβαια τα αδέρφια μας τα οποία έρχονται διωγμένα από τις εστίες τους, και είναι σημαντικό να μιλάμε για τις εστίες του ελληνισμού, δεν φέρουν μαζί τους υλικά αγαθά. Φέρουν όμως μαζί τους ένα τεράστιο πλούτο που είναι ο πολιτισμός της Μικρασίας, που είναι ο πολιτισμός των οποίων έρχονται και τον μεταφυτεύουν, τον μεταλαμπαδεύουν εδώ στη Μητροπολιτική Ελλάδα
και ουσιαστικά οφείλουμε την νεότερη πορεία της πατρίδας μας χάρη σε αυτή την, αυτό το δάνειο, ας το πούμε έτσι, το οποίο είχαμε από τα αδέρφια μας που ζούσαν στις εστίες του ελληνισμού εκεί, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στο Αϊβαλί, στην Προύσα, σε τόσα μέρη, στην Καπαδοκία πιο κάτω, σε τόσα μέρη, όπως και στον Πόντο, που είχε προηγηθεί δυστυχώς η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Θέλω λοιπόν με αυτή την σκέψη που σας εξέθεσα να πω στον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγείων Βόρειο Ελλάδος, τον κύριο Διαμαντίδη, και σε όλους τους συνεργάτες που είχατε αυτή την ιδέα, και μάλιστα να το πω και παρουσία μιας μεγάλης κυρίας του θεάτρου μας, της κυρίας Ντενής, η οποία έχει κάνει σκοπό τη ζωή της να αναδείξει αυτή την πτυχή του ελληνισμού, αυτό το δράμα του ελληνισμού, το οποίο όμως ξέρετε μαζί δημιούργησε και μία αναγέννηση για την πορεία, όπως είπα, της πατρίδας μας. Μέσα από τα δράματα πολλές φορές γίνονται και τα θαύματα. Να πω λοιπόν θερμά συγχαρητήρια σε αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε, κύριε Πρίτανη, θερμά συγχαρητήρια που αγκαλιάζετε αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί μια τέτοια έδρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να είμαστε στο 2024, να έχει περάσει περισσότερος από ένας αιώνας και ακόμη να μην έχουμε δημιουργήσει μια τέτοια έδρα. Έρχεστε λοιπόν να καλύψετε ένα τεράστιο κενό, γιατί εάν εμείς προλάβουμε οι δικές μας γενιές να ακούσουμε από τους πάπους μας και τις μάμες μας, από τις μητέρες και τους πατέρες μας ανάλογα με την ηλικία, από πρώτο χέρι τις μαρτυρίες, τις ζωντανές μαρτυρίες εκείνων των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν, των αδελφών μας, είναι βέβαιο ότι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας δεν θα έχουν κανέναν να τους πει απευθείας τι ακριβώς συνέβη κάποτε σε εκείνους τους τόπους που είναι η μεγάλη Ελλάδα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό να γίνει αντικείμενο σπουδών, όπως δεν είναι δυνατόν η Θεσσαλονίκη να μην έχει μια έδρα σπουδών Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου γεννήθηκε λίγο πιο πάνω ο Μεγαλέξανδρος, εδώ που βρίσκονται τα τεκμήρια της ιστορίας για όσους προσπαθούν να την πλαστογραφήσουν, εδώ είναι ο τάφος του πατέρα του Αλεξάνδρου, ο τάφος του Φιλίππου που βρήκε ο Ανδρόνικος. Δεν μπορεί να μην έρθει στη Θεσσαλονίκη μια έδρα σπουδών Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως επίσης δεν μπορεί να μην προωθήσουμε μια αντίστοιχη έδρα ή μια αντίστοιχη προσπάθεια, έχει ξεκινήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για κάποιες σπουδές πάνω στο μεγαλύτερο φιλόσοφο. Ειλικρινά, πατέρες, δεν ξέρω αν είναι, αν είναι γήινη η προέλευση, και το λέω έτσι με την ελευθερία που μπορεί κανείς να έχει στο λόγο, η προέλευση ενός τέτοιου πνεύματος όπως ο Αριστοτέλης, που πολύ δίκαια αποκλήθηκε ο φιλόσοφος των φιλοσόφων, γιατί τα είπε όλα και τα έγραψε όλα. Άρα λοιπόν, εδώ στον τόπο μας, στη Θεσσαλονίκη, γίνεται ένα πολύ καλό ξεκίνημα, μια πολύ καλή αρχή. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Θέλω να δώσω τη συγχαρητήρια σε όλους τους επιχειρηματίες, κύριε Μασούτη, κύριε Μιλωνά, κύριε Μπίκα, σε όλους, συγγνώμη, ξεχνώ κάποιους, οι οποίοι χρηματοδοτούν αυτή την έδρα για να μπορέσει να είναι βιώσιμη. Αλλά πιστέψτε με, θέλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε, να αγωνιστούμε, να παλέψουμε με τα πανεπιστήμια μας, που είναι τα μεγαλύτερα της χώρας, μιλώ για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και τα άλλα πανεπιστήμια, το ΠΑΜΑΚ, το ΔΙΠΑΕ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, ούτως ώστε αυτό που κάνετε σήμερα να είναι μόνο η αρχή για μια σειρά από τέτοιες έδρες που θα μπορούν να προσελκύσουν το επιστημονικό ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο, για να μπορούν να έρχονται εδώ φοιτητές, μεταπτυχιακοί σπουδαστές πρώτου κύκλου, δευτέρου κύκλου, και να κάνουν σπουδές εδώ για όλους αυτούς ή για όλα αυτά τα οποία η παγκόσμια ιστορία μέχρι και σήμερα διδάσκει. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ως συμπολίτη σας για το δώρο που κάνετε στη Θεσσαλονίκη, για το δώρο που κάνετε στην πατρίδα μας. Να είστε καλά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μαγνητοσκοπημένο μήνυμα χαιρετισμού από την βυζαντινολόγο, ιστορικό και πρώην πρίτανη της Σορβόνης, κυρία Ελένη Γλίκαντζη Αρβελέ. Μεγάλο, ναι.
Και το πιο ωραίο, έχουμε επιτέλους μία έδρα στο Πανεπιστήμιο όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτρες θα μπορούν όχι μόνο να ξέρουν την ιστορία, αλλά να δουλέψουν κιόλας για αυτήν. Καιρός, γιατί τα παιδιά είναι λίγο μακριά από αυτό που ήταν η Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή μια κοσμοπολίτησα των Βαλκανίων. Θα πω μόνο ένα επιτέλους και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Μιμή Ντενίση, γιατί χωρίς αυτή δεν θα γινόταν ούτε η έδρα, ούτε μία δραχμή δεν θα δινόταν για την Μικρασία. Παρακαλείται η ηθοποιός, συγγραφέας και ιστορικός, κυρία Μιμή Ντενίση, να εκφωνήσει το λόγο. Μετά από τόσες ωραίες αντρικές παρουσίες, ας μιλήσει και μία γυναίκα, διαφορετικά, πιο συναισθηματικά. Η κυρία Ρεβελιέρ μίλησε για τα χρήματα και μάλιστα είπε δραχμή, γιατί ξέρει τον αγώνα που είχα κάνει, όχι για το Πανεπιστήμιο, που δεν ήταν αγώνας, γιατί αμέσως οι επιχειρηματίες που αναφέραμε βοήθησαν. Ξέρει τον αγώνα που έκανα και για το θέατρο και για το σινεμά, για να πιστέψουν κάποιοι σε αυτό το σκοπό και να ασχοληθούν. Καταρχήν, η αίθουσα αυτή είναι η ιδανική Ελλάδα, η εικόνα της ιδανικής Ελλάδας. Είναι μαζί ο κλήρος, ο πολιτισμός, η πολιτική, το επιχειρηματικό κομμάτι, ο στρατός. Έτσι πρέπει να είναι η Ελλάδα, χωρίς διαφορές, χωρίς κομματικά, ενωμένοι. Γιατί όταν είμαστε ενωμένοι, όπως έγινε σε αυτή την περίπτωση, εγώ είχα μία ιδέα, μία πρόταση. Μία ιδέα δεν σημαίνει τίποτα αν δεν πραγματοποιηθεί. Αν δεν υπήρχε στη συνέχεια της ιδέας μου ο ΣΕΒΕ με τους υπέροχους αυτούς ανθρώπους που είναι σχεδόν όλοι απόγονοι μικρασιατών προσφύγων και στη συνέχεια αυτό το εξαιρετικό πανεπιστήμιο, το ΠΑΜΑΚ, με τον κύριο Βρήτανη, αλλά και με όλο το team, το εξαιρετικό, και πιστεύω ότι αυτή η κουβέντα που είχαμε χρόνια με την κυρία Ρεβελιέρ από τότε που ξεκίνησα τα έργα, δηλαδή 12 χρόνια πριν, πιστεύω ότι άργησε να υλοποιηθεί, γιατί έπρεπε να βρει το σωστό χώρο. Ο Θεός ξέρει. Έπρεπε να έρθει στη Μακεδονία. Έπρεπε να έρθει στο ΠΑΜΑΚ. Δεν έπρεπε να είναι σε ένα άλλο πανεπιστήμιο. Εδώ είναι η πόλη των προσφύγων. Εγώ δεν είμαι ούτε μικρασιάτισσα, ούτε μακεδόνισσα. Είμαι όμως Ελληνίδα. Πολύ βαθιά Ελληνίδα. Και οτιδήποτε είναι ελληνικό, είτε θρίαμβος, είτε τραύμα, με συγκινεί. Είχα πλάι μου δύο γυναίκες που και οι δυο με επηρέασαν πάρα πολύ βαθιά. Ήμουνα στην Κύπρο, είχα πάθει ένα ατύχημα, με είχε χτυπήσει αυτοκίνητο και είχα φέρει την Ολυμπία Δουκάκη, τη μεγάλη μας ηθοποιό από την Αμερική, τη μόνη που είχε πάρει Όσκαρ μαζί με την Καθήνα Παξινού, για να παίξουμε στο θέατρο, στο κρατικό. Εγώ δεν μπορούσα να παίξω λοιπόν, γιατί είχα σπάσει το πόδι μου και ήμουνα στο κρεβάτι επί ένα μήνα και διάβαζα. Ήρθε λοιπόν η Ολυμπία, που εγώ δεν ήξερα από πού ήταν, και μου είπε, μη μου εγώ είμαι από το Αδραμίτιο, κοντά στη Σμύρνη. Η οικογένεια έφυγε το 1922 και ο Δουκάκης, ο πρώτος ξάδελφος που πήγαινε για πρόεδρο της Αμερικής, επίσης είναι από αυτή την οικογένεια. Μη χαλάς το χρόνο σου πει να γράφεις για άλλα πράγματα. Γράψε για τη μικρασιατική καταστροφή και θα με θυμηθείς. Πολύ με επηρέασε. Πάντα το είχα στο μυαλό μου, γιατί η πρώτη μας αγάπη δεν ξεχνιέται και εμένα η πρώτη μου αγάπη ήταν πάντα η ιστορία. Και πάντα διάβαζα και πάντα έγραφα.
Άρχισα λοιπόν τη μελέτη για την μικρασιατική καταστροφή, αλλά και γενικά για τον πολιτισμό της Μικρασίας και του Πόντου. Βρήκα πάρα πολλές ελλείψεις. Πήγα στη φιλοσοφική, στον χώρο που γνώριζα, να βρω το ένα στοιχείο, να βρω το άλλο. Όλα σκόρπια, άλλα εδώ, άλλα εκεί. Συνεργαζόμουν με το μίσονο σιλινισμό, άλλα στοιχεία υπήρχαν εκεί. Άρχισα λοιπόν να σκέφτομαι τότε ότι ο χώρος στον οποίο συγκεντρώνονται τα σημαντικότερα στοιχεία και είναι οι σημαντικότεροι επιστήμονες, είναι το Πανεπιστήμιο. Ρώτησα, δεν υπάρχει τέτοια έδρα? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια έδρα. Γιατί δεν το έχει σκεφτεί κανείς και γιατί το σκέφτηκα εγώ? Είναι απλό και θα σας πω. Όχι επειδή είμαι πιο έξυπνη, φυσικά υπάρχουν πολύ ξυπνότεροι και πολύ ικανότεροι ιστορικοί. Γιατί εγώ είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Δεν είμαι στο γραφείο μου που με απασχολούν χίλια πράγματα και δεν θα πάει το μυαλό μου εκεί. Εγώ λοιπόν ξεκινώντας το 14 να παίζω το Σμύρνη μου αγαπημένη, που φαντάστηκα ότι θα έχει μια σχετική επιτυχία, βίωσα κάτι που δεν ήταν θεατρική επιτυχία, αλλά ήταν σε ένα άλλο επίπεδο. Ο Έλληνας είναι καλός θεατής στο θέατρο. Θα έρθει, θα χειροκροτήσει 5 λεπτά, θα πει δύο καλές κουβέντες, δεν θα κλάψει με λυγμούς. Αυτό που είσαι εγώ στη Σμύρνη επί 3 χρόνια και άλλα 3 μετά το από το Σμύρνη Σαλονίκη, που είναι η συνέχεια του προσφυγικού κόσμου στην Ελλάδα, ήταν βιωματικό, δεν ήταν θεατρικό. Ας πούμε ότι το αποτέλεσμα μιας καλής παράστασης ήταν το 40, το 50%. Το πολύ ήταν αυτό που ένιωθαν οι άνθρωποι και είδα ότι το τραύμα δεν έχει επουλωθεί. Δεν αισθάνονται μέρος της επίσημης ιστορίας. Δεν αισθάνονται ότι τους έχει τιμήσει αρκετά το ελληνικό κράτος. Θα μου πείτε, μπορείς εσύ μέσα από το θέατρο να το κάνεις? Μπορώ. Μπορώ, γιατί τη Σμύρνη την είδανε 1.200.000 άνθρωποι. Το πρώτο έργο. Άλλοι τόσοι είδαν την ταινία. Η ταινία έκανε κάτι πολύ σημαντικότερο. Η ταινία παίχτηκε από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης μέχρι τα πανεπιστήμια του Harvard και του Georgetown, τότε αντέδρασαν οι Τούρκοι. Παίχτηκε στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αγγλία, στην Τινησία, στο Λουξεμβούργο, παντού. Και τώρα παίζεται στο Netflix. Διεθνώς υπήρχε η λύθη. Η λησμονιά. Δεν φροντίσαμε να κάνουμε το θέμα αυτό γνωστό παγκοσμίως. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε γείτονες Ελβετούς, έχουμε αυτούς που έχουμε. Καταλαβαίνω λοιπόν τους πολιτικούς μας που πρέπει να κρατούν κάποιες ισορροπίες. Εκεί έρχεται η πολιτιστική διπλωματία και καλύπτει αυτό το κενό. Γιατί μια φράση που μπορεί να πει ο Υπουργός μπορεί να παρεξηγηθεί, αλλά ένας καλλιτέχνης που βάζει τη φράση αυτή μέσα σε μια ταινία δεν μπορεί να παρεξηγηθεί. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Είναι η ελευθερία της τέχνης. Μέσα λοιπόν από την ταινία έγινε γνωστό το θέμα αυτό παγκόσμια. Έγινε πρωτοσέλιδο στην Guardian. Γράψανε τεράστιοι σκηνοθέτες όπως ο Αρμένης ο Οικογιάν. Βραβεύτηκε από την Ακαδημία στην Ελλάδα, από την Εκκλησία, από την UNESCO διεθνώς, από πάρα πολλούς φορείς. Αυτό μου έδωσε και την ιδέα να γίνει η συνέχεια που, εντάξει, τώρα πια είμαι και επίτιμος δημότης Ευόσμου Κορτελιού και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Με αγκάλιασαν ο κόσμος, με αγκάλιασε η Εκκλησία, ολόκληρη η Εκκλησία, και αισθάνθηκα ότι και το δεύτερο μέρος, δηλαδή το μάδρε που το λέω, και το λέω μάδρε μάνα, λέω το δεύτερο μέρος, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν η μάδρη της Ισραήλ, των Εβραίων, προσφυγωμάνα, φτωχομάνα, και μια μάνα τα αφηγείται αυτά, πρόσφυγας, αυτή που παίζω εγώ, που ξεκινάει σαν αρχόντισσα στην πρώτη ταινία στη Σμύρνη και σερβίρει σε σπίτια και μαγειρεύει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να έχει καμία ντροπή και να μην της λείπει καθόλου η αρχοντιά που είχε από πριν. Θεωρώ ότι όταν ήρθαμε, ήμασταν στο εξωτερικό, είπα στον κύριο Διαμαντίδη το πάθος, το πόθο, την ιδέα μου
να γίνει αυτό και χωρίς δεύτερη κουβέντα μου είπε θα γίνει. Τώρα είχε στο μυαλό του τον κύριο Μπίκα, τον κύριο Μασούτη, δεν ξέρω ποιον είχε στο μυαλό του, πάντως ήταν σίγουρος ότι θα πραγματοποιηθεί. Και όταν ήρθαμε στο Πανεπιστήμιο και συναντήσαμε τον αγαπητό κύριο Πρίτανη μαζί με άλλους συναδέλφους και το εξαιρετικό team που έχει το ιστορικό τμήμα, βεβαιώθηκα ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο που άργησε να πραγματοποιηθεί για 12 χρόνια που σκεφτόμουν, γιατί έπρεπε να γίνει στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε να γίνει στο ΠΑΜΑΚ, έπρεπε να έχει τη δικιά σας αγκαλιά και συμπαράσταση, γιατί οι περισσότεροι έχετε τέτοια βιώματα και ξέρετε πολύ καλά για ποιο τραύμα μιλάω. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή, όπως είπε και ο Υπουργός, και είναι μια εποχή, εγώ και μέσα από τη σειρά αυτό θα προσπαθήσω, που θέλω να πάει παγκοσμίως, είναι μια στιγμή που πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία πρέπει να πάνε ψηλά. Είναι τεράστια η ιστορία, ο πολιτισμός, αυτά που έχει προσφέρει η Μακεδονία και στους πρόσφυγες και στους γενείς και σε όλους μας και δεν φτάνουν μέχρι την Αθήνα. Η Αθήνα τα τρώει όλα και συνέχεια είναι τα δικά μας θέματα. Πιστεύω ότι είναι μια στιγμή που πρέπει μέσα από το Πανεπιστήμιο, μέσα από ταινίες, μέσα από ομιλίες, μέσα από βιβλία πρέπει να ανεβάσουμε τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Και εγώ αυτό είναι στόχος μου. Παρακαλείτε ο καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, κύριος Δημήτριος Σταματόπουλος, να προσέλθει στο βήμα για να εκφωνήσει την ομιλία του με τίτλο «Από το Ήλιον στη Σμύρνη, η Μικρά Ασία από τη Μακρά στη Βραχία Ιστορική Διάρκεια». Κύριε Βουλευτές, κύριε Πρίτανη, κύριε Διαμαντίδη και εκπρόσωποι του ΣΕΒΕ, κυρία Μιμή Ντενίση, φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφοι σας. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή που μου έγινε να πω δύο λόγια για να ορίσω λίγο το επιστημονικό πλαίσιο της αποδοχής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ειδικά από το δικό μου τμήμα, το Βαλκανικό Σλαβικό Ανατολικό Σπουδών, της δημιουργίας αυτής της έδρας, η οποία φαίνεται να είναι μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και με την προοπτική βέβαια να το ελληνικό κράτος κάποια στιγμή να την θεσμοποιήσει μετά το πέρας της χρηματοδότησης. Ξέρετε, όταν άρχισα να σκέφτομαι το θέμα Μικρά Ασία, το μυαλό μου πήγε αμέσως στην αρχαιότητα. Στην μεγάλη εκείνη στιγμή που η Μικρά Ασία κατοικείται από τα ελληνικά φύλλα του ελλαδικού κορμού, οι αιωρείς, ξέρετε, από τη Θεσσαλία μεταβαίνουν στο βόρειο κομμάτι, οι Ίωνες από τη Βιωτία και την Αττική στο κεντρικό, οι Δωρείς στο νότιο-νότιο-ανατολικό. Και στην κορύφωση αυτής της διαδικασίας, από τα σκοτεινά χρόνια στον 8ο αιώνα, εμφανίζεται το πιο σπουδαίο έργο που μετά θα μεταγραφεί κιόλας σε γραπτό λόγο, τα ομηρικά έθη. Άλωση της Τρίας. Άλωση της Τρίας είναι ο πυρήνας των ομηρικών εποχών και βέβαια μεταξύ του μύθου και της ιστορικής πραγματικότητας ξέρουμε τις ανασκαφές οι οποίες έκανε ο Σλήμα το 19ο αιώνα, αυτά τα οποία βρήκε λοιπόν εκεί δεν πιστοποιούν ακριβώς ότι μπορεί να υπήρξε ένας τροϊκός πόλεμος και μια κατάληψη της Τρίας, εκτός από ένα στρώμα, το 7β, το οποίο εμφανίζει σημάδια καταστροφής πυρκαγιάς, αλλά μια πυρκαγιά την οποία δεν ξέρουμε αν την έβαλε κάποιος εισβολέας, ήταν ένα τυχαίο γεγονός το οποίο μπορεί, ας πούμε, να κατέστρεψε την πόλη. Αυτό όμως το οποίο ξέρουμε με βεβαιότητα, γιατί έχει βεβαιωθεί από ιστορικές πηγές των Χεταίων
της μεγάλης αυτοκρατορίας που είχαν ηχεταίει στο εσωτερικό της Μικρασιάς είναι ότι η τρία της εποχής του Χαλκού, της 7β, ήταν πολύ εξαρτημένη από αυτούς. Σε μία πινακίδα με πόλεις που πληρώνουν φόρο υποτέλειας στο βασίλειο των Χεταίων εμφανίζεται η Τρία. Άρα η πόλη η οποία κρατάει το εμπόριο που ενδυσπώνει στην πραγματικότητα αυτή την εποχή ελέγχεται από το βασίλειο της ενδοχώρας. Λίγους αιώνες μετά το έργο θα επαναληφθεί. Το κοινό των Ιωνικών πόλεων, όπως ξέρετε, με πιο σημαντική πόλη τη Μίλητο, η Μίλητος θα καταστραφεί και αυτή δύο φορές. Μια φορά στην εποχή του Χαλκού από τους Χεταίους και δεύτερη φορά από τους Πέρσες 499. Ξέρετε ότι η καταστροφή της Μιλήτου είναι στην πραγματικότητα η απαρχή των Περσικών πολέμων. Ήδη λοιπόν στην αρχαιότητα εμφανίζεται το κύριο στρατηγικό πρόβλημα το οποίο μένει άλυτο για τον ελληνικό κόσμο, ότι δεν μπορεί κάποιος να κατέχει τα παράλια της παραλιακής πόλης αν δεν ελέγχει την ενδοχώρα. Αυτό λοιπόν το άλυτο πρόβλημα μπήκε κατά κάποιο τρόπο σε μια παρένθεση. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες στο στρατηγικό πρόβλημα του να μην μπορούν να ελέγξουν στρατιωτικά τις περιοχές αυτές το έλυσαν, γιατί κυρία Ντενίση, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, με πολιτισμικό τρόπο, με την κυριαρχία των διαπολιτισμικών ανταλλαγών. Οι Έλληνες, για παράδειγμα, και για τον επιχειρηματικό κόσμο αυτό είναι πολύ σημαντικό, πήραν από τους Λιβύους, λαό της Μικράς Ασίας, τον νούμισμα. Η εγχρήματη οικονομία, η κλιματισμένη οικονομία ξεκινάει με τη διαπολιτισμική ανταλλαγή με τους Λιβύους. Αλλά οι ίδιοι Έλληνες τι φέρνουν? Φέρνουν έναν αναξίμανδρο, έναν αναξημένη, έναν θαλή που τους γεννάει Μίλητος, έναν σκοτεινό φιλόσοφο της διαλεκτικής, τον Ηράκλειτο που τον γεννάει η Έφεσος. Μαζί με όλο αυτό το παιχνίδι, όπως σας είπα, αιωλέων, δωρεών και ιώνων στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Υπήρξε βέβαια μια φωτεινή παρένθεση, ήταν των Περσών στις Πλατές. Ήταν των Περσών στις Πλατές, έδωσε 100 χρόνια ελευθερίας στις πόλεις αυτές, αλλά ξανά πέσανε στο ζυγό των Περσών με την Ανταλκίδιο ειρήνη. Και μετά ξεκινάει μια εποχή αυτοκρατοριών. Στην εποχή των αυτοκρατοριών και ειδικά της Ρώμης και με τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη, η Μικρά Ασία γίνεται ένας πυλώνας των αυτοκρατοριών αυτών, ειδικά και της Βυζαντινής και μετέπειτα και της Οθωμανικής, το ευρωπαϊκό κομμάτι, το ασιατικό κομμάτι. Ξέρετε, αυτή την εποχή εμφανίζεται ο όρος Μικρά Ασία. Οι αρχαίοι Έλληνες στη Μικρά Ασία δεν την έλεγαν Μικρά, την έλεγαν Ασία. Ήταν η Ανατολή. Το ίδιο και οι Ρωμαίοι. Ο όρος Μικρά Ασία εμφανίζεται τον 4ο-5ο αιώνα, όταν δηλαδή σταθεροποιείται η πρωτεύουσα της Κωνσταντινούπολης και πλέον αυτό που είναι το δίπλα στην πόλη είναι η Μικρά Ασία, ενώ η Κανονική Ασία ξεκινάει μετά την οροσύρα του Ταύρου Αντίδαρου. Σε αυτή λοιπόν την εποχή, ενώ είναι πυλώνας η Μικρά Ασία, ταυτόχρονα είναι και πέρασμα. Ξέρετε, μοιάζει λίγο με τα Βαλκάνια. Και στα Βαλκάνια, ενώ έχουμε τις Δυναρικές Άλπες και τα Καρπάθια, ποτέ αυτά δεν συγκράτησαν βάρβαρους να εισβάλλουν μέσα. Γι' αυτό είναι και πολυεθνικά τα Βαλκάνια. Το ίδιο και στη Μικρά Ασία. Έχεις Μαύρη Θάλασσα, έχεις Δαρδανέλια, έχεις Σταύρο Αντίταρο απ' την άλλη, αλλά έχεις τις πύλες της Κιλικίας στο νότο, από τον οποίο περάσαν όλοι. Πέρσες, Άραβες, όλοι φτάσαν στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και την πολιόρκησαν από εκεί. Άρα λοιπόν σε αυτό το αυτοκρατορικό περιβάλλον απέκτησε ένα καινούριο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα η περιοχή. Δεν ήταν οι παλιοί Κάρες, Φρίγες, Λιβύοι, αλλά ήταν πια άλλοι λαοί που εμφανίστηκαν και μέχρι το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι Έλληνες εκεί συμβίωσαν μαζί τους. Μην ξεχνάμε το βάθος της Ανατολίας, γιατί οι Βυζαντινοί και οι Οθωμανοί μετά Ανατολού Ανατολία την έλεγαν, έχει Κούρδους και Αρμένιους. Η συνθήκη, σας θυμίζω, των Σευρών, η οποία έδινε στην Ελλάδα το Βιλαέλι του Αηδηνίου, αναγνώρισε κουρδικό και αρμενικό κράτος στα εδάφη της Μικράς Ασίας. Αυτή ήταν η μεγάλη ανατροπή με τη συνθήκη της Λοζάνης. Ότι η συνθήκη της Λοζάνης τα ξέχασε αυτές τις μεγάλες υποσχέσεις που δόθηκαν σε αυτούς τους δύο λαούς.
Και μαζί με αυτούς, μαζί με τη διασπορά των Αρμενίων, έχεις βέβαια και Εβραίους, έχεις διωγμένους Κυρκάσιους από τον Κάφκασο μετά την κατάκτησή του από τους Ρώσους. Και μαζί με αυτούς, τι άλλο, στα τέλη της Αυτοκρατορίας, διωγμένους Μουσουλμάνους από τα Βαλκάνια. Οι Μουχατζίδες, όπως τους αποκαλούν. Και μαζί με αυτούς, διωγμένους Μουσουλμάνους και από τον ελλαδικό κορμό. Σας θυμίζω τις μεγάλες σφαγές των Ελλήνων στα παράλια, τις έκαναν τουρκοκριτικοί. Εξισλαμισμένοι Κρήτες, προσέξτε, ελληνόφωνοι, όχι τουρκόφωνοι. Οι οποίοι όμως είχαν χάσει και αυτοί περιουσίες και σπίτια λίγο καιρό πριν, έτσι στο τέλος του 19ου αιώνα. Και μαζί με αυτούς, Έλληνες και Έλληνες οι οποίοι έχουν έρθει και από το ελληνικό κράτος στο 19ο αιώνα. Γιατί το ελληνικό κράτος ασφιχτιούσε στα σύνορα Παγασιδικού Αμβραγικού. Οι άνθρωποι των νησιών ειδικά υπέφεραν από μεγάλη φτώχεια και πήγαιναν να δουλέψουν στα παράλια, στα μεγάλα κτήματα των Πέιδων και των Αγάδων της Ανατολίας. Στους παλιούς αρχαίους πληθυσμούς προσέφηκαν νέοι. Ξέρετε, όταν καμιά φορά έρχεται το ζήτημα για να εξηγήσω γιατί συνέβη αυτό το μεγάλο κακό στη Μικρά Ασία, γιατί δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, εσφαγιάστη 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι, έτσι, γενοκτονία που σήμερα δεν την αναγνωρίζει η Τουρκία, Συρορθόδοξοι, όλοι αυτοί οι χριστιανοί, ήταν φυσικά η υιοθέτηση από το ορθομανικό αυτοκρατορικό εθνικισμό και από τον γερμανικό εθνικισμό γενοκτονικών πρακτικών, χωρίς καμιά αμφιβολία. Από την άλλη όμως ήταν και αυτή η τρομερή μίξη πληθυσμού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ένα, θα το έλεγα λίγο υπερβολικά, ένα αποτυχημένο melting pot. Εάν θα ονομάζαμε μια, ας πούμε, χώρα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα πετυχημένο melting pot, μίξη λαών που δημιουργούν κάτι καινούριο, όλοι αυτοί, λέει, που σας περιέγραψα, που συνέρευσαν στο τέλος του 19ου αιώνα μαζί με τους αρχαίους πληθυσμούς, δεν μπόρεσαν, δεν πρόλαβαν. Η εποχή ήταν πια πολύ πιεστική. Έπρεπε να περάσουν στη λογική του έθνους κράτους και κάποιοι πέρασαν με πολύ άγριο τρόπο. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο εμφανίζεται ξανά εκείνο το παλιό αρχείο πρόβλημα. Το στρατηγικό πρόβλημα, μπορώ να ελέγξω τα παράλια χωρίς να ελέγξω την ατοχώρα. Ίσως κάποιοι με τα διαβάσματά σας θα ξέρετε ότι όταν προτάθηκε στο Βενιζέλο να πάρει το Βιλαέτη του Αλβινίου, πήγε στο επιτελείο και ζήτησε τη γνώμη του επιτελείου. Και αυτός που συνέταξε την έκθεση λεγόταν Ιωάννης Μεταξάς, μετέπειτα καθώς δικτάτορ, αλλά από στρατιωτικός δεν μπορούμε να πούμε, καλός. Λέει λοιπόν ο Μεταξάς, και φυσικά έχοντας τα συμπλέγματα της μικρής και εντύμου Ελλάδος, χωρίς καμία αμφιβολία, αλλά ως καλός στρατιωτικός τους λέει τα εξής. Εάν πάρετε, λέει, τη Σμύρνη, θα είστε έκθετοι σε μια αγωνία 180 μοιρών από επιθέσεις τακτικού και άτακτου στρατού. Πρέπει λοιπόν σε μια δεύτερη φάση να τους κυνηγήσουμε στο εσωτερικό. Μέχρι πού θα τους κυνηγήσουμε, 1915 είναι αυτά. Στη γραμμή Εσχίσεχιρ Αφιούν Καραχισάρ, εκεί δηλαδή που έφτασε το μέτωπο. Γιατί εκεί, γιατί απλούστατα από εκεί είναι η μεγάλη γραμμή των οροπεδίων. Μέχρι εκεί είναι κάμπος. Μπορείς να ελέγξεις και τα σώματα στρατού να έχουν επικοινωνία, επαφή. Από εκεί και μετά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Όμως, λέει ο Μεταξάς το 1915, ακόμα και αν φτάσουμε σε αυτή τη γραμμή, θα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα να ενσωματώσουμε 5 εκατομμύρια μουσουλμάνους που θα είναι στις πλάτες μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, αλλά δεν ήταν μόνοι. Δεν ήμασταν μόνοι εκεί. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και έρχεται η καταστροφή. Και λύνεται με βίαιο τρόπο το πρόβλημα. Θέλω να σας πω, η κυρία Ντενίση πριν αναφέρθηκε στις προβολές της ταινίας της στην Αμερική, είδα την ταινία, κυρία Ντενίση, στο Σαν Φρανσίσκο. Για ένα μικρό διάστημα είχα πάει στο Μπέρκλεϊ και η ελληνική κοινότητα του Σαν Φρανσίσκο έκανε προβολή της ταινίας. Μπορώ να σας πω ότι δεν πήγα έτοιμος να δω, νόμιζα ότι ήταν κάτι επαιτειακό. Να σας πω την αλήθεια ότι ενθουσιάστηκα.
Ενθουσιάστηκε γιατί στο σενάριο, προφανώς δεν έχω δει το θεατρικό, αλλά το σενάριο είχε δύο πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Έδειχνε δύο αδέλφια Έλληνες σπουδαίους εκεί να συγκρούνται πάνω σε δύο στρατηγικά προβλήματα. Η Σμύρνη ενσωματωμένη στο ελληνικό κράτος ή η Σμύρνη αυτόνομη. Η κυρία Ντενίση μπορεί ίσως να μην διάβασε για το στρατηγικό πρόβλημα που σας ανέλησα, αλλά το ήξερε πολύ καλά ως καλλιτέχνης. Αυτό είναι το στρατηγικό πρόβλημα. Αλλά υπήρχε και ένα άλλο στοιχείο της ταινίας και γι' αυτό σας καλώ να τη δείτε όσοι δεν την είδατε. Το ψυχογράφημα του Τούρκου υπηρέτη. Το ψυχογράφημα του Τούρκου υπηρέτη, ο οποίος μετασχηματίζεται εξαιτίας της πραγματικής καταπίεσης αλλά και των συμπλεγμάτων του σε Τούρκο εθνικιστή, ο οποίος θα έρθει να λύσει το πρόβλημα, είναι ίσως από τα πιο σημαντικά της ταινίας και μας καλεί ακριβώς να σκεφτούμε ότι εάν ένας καλλιτέχνης είναι τόσο γενναίος για να το βάλει αυτό στο τραπέζι, πόσο γενναίοι εμείς πρέπει να είμαστε οι επιστήμονες για να δούμε ακριβώς αυτή τη συνθετότητα του προβλήματος που λέγεται Μικρά Ασία και που δεν λύνεται μόνο αν το δούμε σαν μόνο ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Είναι ένα κομμάτι συνάντησης διαπολιτισμικής που άλλοτε πήρε η ειρηνική μορφή και άλλοτε σκληρή πολεμική. Θα τελειώσω με μία αναφορά στον Τροϊκό. Ξέρετε, εμείς την ιστορία του Τροϊκού πολέμου την ξέρουμε από τότε που έριξε το Μήλο. Έριξε το Μήλο και χθες μαλώναμε. Ποιος όμως είπε στην Έριδα να ρίξει το Μήλο? Ο Δίας. Καθόταν, λέει, ο Δίας πάνω στην κορυφή του Ολύμπου και είχε δίπλα από τη Θέτιδα. Και κάνει μια κουβέντα που είναι η εξής. Το γένος των ανθρώπων έχει γίνει, λέει, πολυπληθές και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το μειώσουμε και να το αποδυναμώσουμε γιατί θα αρχίσουν να μας αμφισβητούν. Τι πρέπει να κάνουμε, λέει ο Δίας στην Θέτιδα, μα του λέει αυτή ένα πόλεμο. Και ξεκινάει η ιστορία. Όταν ο Δίας με τη Θέτιδα ξεκινούσαν την ιστορία του πολέμου, γνώριζαν και οι δύο ότι θα χάσουν από ένα παιδί. Ο Δίας τον Σαρπιδόνα και η Θέτιδα τον Αχιλλέα. Οι θεοί είναι πολύ ισχυροί και έχουν την πολυτέλεια να χάνουν παιδιά. Οι άνθρωποι, εμείς, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, απ' εδώ, πάνω στο γραφείο. Πού να πάνε πέρα, απ' εδώ, απ' εδώ, απ' εδώ, απ' εδώ. Πού να πάνε, όχι. Θα ακολουθήσει η επίσημη διαδικασία υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Συνδέσμου Εξαγωγέων και των Δωρητριών Εταιριών. Για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρακαλώ να προσέλθουν στο βήμα ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κύριος Στυλιανός Κατραμίδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων και πρόεδρος της εταιρείας Διοπας ΑΕ, κύριος Σημεών Διαμαντίδης, ο πρόεδρος και διεθνήνων σύμβουλος της εταιρείας Αλουμίλ ΑΕ, κύριος Γεώργιος Μιλωνάς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Optima Bank ΑΕ, κύριος Δημήτριος Κυπαρίσης. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, κύριος Ιωάννης Μασούτης. Και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Μπίκας ΑΕ, κύριος Γεώργιος Μπίκας. Λίγο από μπροστά. Κυρία Σούζη, δείξτε, έτσι.
Και σε ακούσα. Λίγο από μπροστά. Ωραία. Θα ακολουθήσει ένα μικρό κέρασμα έξω από το...